Μάλιστα, πήρε η πρώτη διοργάνωση του Άγιος Νικόλαος η Experience που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με όλα τα μέτρα ασφαλείας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον συμμετεχόντων και θεατών. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές, ενώ ακολούθησε και ο αγώνας των 4 χιλιόμετρων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, ο οποίος επίσης στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η μέρα συνεχίστηκε με τους αγώνες του Άγιο Σονσάπ και εκατοντάδες συμμετοχές στη διαδρομή των 15 χιλιόμετρων, όπου έλαβαν μέρος παγκόσμιοι πρωταθλητές του αθλήματος μαζί με απλούς αθλούμενους, πάλεψαν για την πρωτιά και τα χρηματικά έπαθλα. Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με τυφάν απόσταση και συμμετοχές από τους λιγότερο έμπειρους αθλούμενους αλλά και τα παιδιά. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο στον Άγιο Νικόλα, όπως τα προηγούμενα χρόνια, αναδεικνύοντας το παράκτιο κομμάτι του Αγίου Νικολάου και προσπαθώντας να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που μας έχει λείψει τα προηγούμενα χρόνια. Η δεύτερη μέρα της γιορτής ξεκίνησε με αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας 2 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρου, όπου είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος έμπειροι κολυμβητές μαζί με παιδιά αλλά και κατοίκους της πόλης του Αγίου Νικολάου. Η συνέχεια περιελάμβανε αγώνες με παιδιά να αγωνίζονται σε spirit sap αγώνες, αλλά και με εντυπωσιακές μονομαχίες τιτάνων σε spirit και τεχνικές διαδρομές sap. Νικητής του αγώνα των 10 χιλιόμετρων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας ήταν ο Θεμιστοκλής Πατεράκης, που σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο με 2:32:29. Νικήτρια στον ίδιο αγώνα η Φέδρα Ξεκαρδάκη με χρόνο 3:40:47. Στον αγώνα των 4 χιλιόμετρων πρώτος τερμάτισε ο Γιώργος Μπέκας με 47:13, ενώ νικήτρια ήταν η Ελένη Λογοθέτη με χρόνο 1:05:54. Το Άγιος Νικόλαος η Experience αποτέλεσε μια νέα επιτυχημένη εμπειρία με επίκεντρο τη θάλασσα και είναι βέβαιο ότι η εκδήλωση του περασμένου Σαββατοκύριακου ήταν μόνο η αρχή.